να διατηρείτε αυτό το κορμί, αποφεύγετε κάτι σε φαγητό? Ω, ναι, αποφεύγω πολλά πράγματα σε φαγητό. Δεν νομίζω ότι... Τουλάχιστον σε μένα δεν συμβαίνει το να τρώω ό,τι θέλω και να είμαι αδύνατη και με σωστές αναλογίες. Δεν μου συμβαίνει καθόλου. Βλέπω κάτι γυναίκες που όντως του συμβαίνει και τις συχαίνομαι, τις μισώ. Αλλά εγώ έχω στερηθεί και στερούμε πάρα πολλά για να... Τέλος πάντων, έχω ένα κορμί το οποίο να είναι σε καλή φυσική κατάσταση, αυτό. Ψήγμα το παγωτό της φωτιάς για 50 ή 60 λεπτά. Ωραία τώρα, για 50 ή 60. Είστε στο Αγγέλων Βήμα και κάνετε τη μαγείρισα. Από ό,τι βλέπετε, κάνω και την κουβανή μαγείρισα και είμαι έτοιμη για παράσταση. Αυτό το έργο είναι ό,τι πιο επίκαιρο θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει. Διότι αναφέρεται στην Κούβα και ξεκινά η ιστορία από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1959, όπου ο Φιντέλ και τα στρατεύματά του μπαίνουν στην Αβάνα. Και είναι μια πολύ ωραία ανθρώπινη ιστορία. Με πάρα πολύ συνέστημα. Ούτε κουκιά! Τα γυλάκια μου! Δεν φύλλομαι. Τα γύλια μου είναι πιο γλυκά από οποιοδήποτε γλυκό. Αυτά είναι, παιδιά. Αυτά είναι. Η Αλεξάνδρα είχε πάρα πολύ μεγάλη χαρά με αυτό το έργο. Έβλεπα στο Instagram, ανέβαζε φωτογραφίες όταν είχε πρώτο πάρει το κείμενο, τη χαρά της, όλο αυτό. Και είμαι σίγουρη ότι είναι πάρα πολύ καλή. Στον Αγγέλων Βήμα, λοιπόν, σε αυτή την εξαιρετική παράσταση μπορείτε να την απολαύσετε. Και σας είπα ότι είναι κάθε ατάκα και είδηση. Ναι, ναι, ισχύει. Από πού να πρωταρχίσεις? Από πού να ξεκινήσεις τώρα? Καταρχήν, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που η Αλεξάνδρα παραδέχεται τη σχέση της με τον Γιάννη Πάριο δημοσίως. Τη σχέση που είχε, ναι. Ναι. Λέγοντας δηλαδή, όνομα, ότι λέγοντας Πάριο, δεν το ξέραμε. Ναι. Είδαμε και φωτογραφίες που ήταν μαζί άνθρωποι και βγαίναν έξω κτλ. Αλλά δεν έχει μιλήσει ποτέ γι' αυτό, ενώ τώρα... Ακόμα και τώρα, αν είδες, με ενδιασμό το είπε, λέει, με έναν γνωστό τραγουδιστή, ναι, τον Γιάννη Πάριο, τώρα μην κορυδευόμαστε μεταξύ μας, δηλαδή, οκ, ναι, δεν υπάρχει. Εμένα μου φάνηκε χαλαρή όταν μίλησε για αυτό το θέμα. Δηλαδή, που είπε ότι την περίμεναν οι παπαράτσι έξω από το σπίτι τους και άναβαν τα φλας χωρίς να το ξέρουν και ότι έσβησαν τα φώτα μόλις χωρίσαμε με τον Γιάννη Πάριο. Είναι, μίλησε πρώτη φορά για τόσο, ναι, και τόσο χαλαρή. Και είναι και πολύ ωραίο να βλέπουμε ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου που μιλάνε για κάποια σχέση τους που ήταν πάρα πολύ γνωστή, με τόση ηρεμία, με τέτοια γαλήνη. Πρόσεχε και όμως, δεν με το παίζουν να, πια. Έχει περάσει και ένας χρόνος αλφα από τότε. Δεν συμπαθείς είναι... το συνάφι μας. Ορίστε. Δεν συμπαθείς το συνάφι. Γιατί δεν έχω κανένα θέμα. Φαίνεται. Αφού με εσάς ασχολούμαι συνέχεια. Θα σου πω τότε κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχει γραφτεί. Ότι σε αυτή τη ζωή υπάρχουν άνθρωποι που μπορείς να είσαι ένας άνθρωπος ή που θα ασχολείσαι με τους άλλους ή που θα γίνεις έτσι που να ασχολούνται μαζί σου. Η λόγια είναι αυτά, χαρά έχουμε. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορούν να συμβούν και τα δύο όμως. Όχι, αγάπη. Φυσικά. Γιατί τι να έχεις μπροστά. Δεν μ' αρέσει που δεν έχεις, δεν μ' αρέσει που δεν έχεις καλή γνώμη για το συνάφι μας, αλλά όλο με αυτό ασχολείσαι. Μα γιατί δεν είναι ότι δεν έχω καλή γνώμη. Τώρα μόλις το είπε. Μα ότι μ' αρέσει πάρα πολύ που. Καταρχήν. Αφήστε με να έχω μια διαφορετική άποψη και μια διαφορετική ανάγνωση σε μερικά πράγματα που λέγονται. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής μπορώ να το κάνω και μπορώ να το καταλάβω κιόλας. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος λέει ότι. Και επιτέλους βλέπουμε έναν άνθρωπο που μιλάει τόσο απλά. Από κάτω υπάρχει ένας εκνευρισμός και μια ενοχλή του μένου. Εκνευρισμός για κάποιους του συναφιού σας, τέλος πάντων. Που το παίζουν και προσπαθούν. Όχι, εσύ μην δαγκωθείς, μόνο και επιδηλητηριαστής της Παναγιά μου. Που το παίζουν μυστικοπαθείς και όχι και δεν τα έχουμε και είναι και νέα παιδιά και δεν παραδέχονται τη σχέση. Και άμα δεν θέλουν. Τώρα βλέπουμε μια Αλεξάνδρα Παλαιολόγου που τα έχει με έναν Γιάννη Πάριο και μιλάει τόσο ωραία. Αντικειμενικά. Τώρα στο κάτω-κάτω τη γραφή μιλάει. Τότε δεν μίλαγε. Δεν έλεγε τίποτα που δεν μίλαγε. Τότε ήμουν στο ξεκίνημά μου. 6 και 6, 12. Τότε ήμουν σε άλλη. Μην κοιτάς να πω να ξυλώθηκε. Έτσι, αυτό είναι. Τότε ήταν στα πρώτα χρόνια. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, να σου πει. Λέω ότι αντικειμενικά είναι δικαίωμά της να επιλέξει πότε θα μιλήσει για αυτό. Παιδί μου, τώρα. Είναι και αυτό. Να τα λέμε και αυτά. Μα ναι. Είναι και τι σου βγάζει ο άλλος. Αλλά είναι και αυτό που είπε ο Δημήτρης. Έχει περάσει ένα ευλογό χρονικό διάστημα. Έχει φύγει από αυτή την ταραχή. Έχει φύγει ίσως και από τη συναισθηματική φόρτιση που μπορεί να τη προκαλεί. Μπορεί να μιλήσει πιο άνετα. Δεν μπορώ να μιλήσω με παραδείγματα τώρα, γιατί θα εκθεθεί. Όχι, δεν θέλω να πάρει να μιλήσω με παραδείγματα. Όχι, άμα το θέλω να μιλήσει λίγο πριν φύγουμε από την Αλεξάνδρα. Δεν έχω πω τίποτα άλλο. Είναι μία από τις πιο ωραίες και σεξι κυρίες της ελληνικής σόμπις για μένα, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Από τις πιο ωραίες γυναίκες που βγαίνουν στο φακό.
τέλος. Μιλάμε για μεγάλο έρωτα τώρα, τα λέει λίγο συγκεκριμένα. Δεν είναι θέμα έρωτα, είναι θέμα... Μ' άρεσε η τοποθέτησή του. Γυναίκαρος, τέλος. Όχι, όχι. Γυναίκαρος, όχι, όχι, το χάλασες. Με την παιδιά, συγγνώμη. Το γυναίκαρος είναι κακή κουβέντα. Δημήτρη, Δημήτρη μου, δεν θα απαντάς σε οτιδήποτε λέει Νανά. Για όνομα Θεού και Παναγία, δηλαδή. Σταμάτα το αυτό. Αφού ακούγαμε τη συνέντευξη εκεί με αυτή την τζιγκάνα που τη είπε είσαι χάλια και πώ είναι τα μαλλιά σου έτσι και τα λοιπά. Και του είπα το Δημήτρη, λέω, ήταν να μείνει εσύ στο φανάρι. Να τη πει τι όμορφη που είσαι, τι θεά και τέτοια. Επειδή έχει τύχει να. Καταρχήν, επειδή γνωριζόμαστε έτσι κι αλλιώ και επειδή έχει τύχει να συμφάγουμε και να περάσουμε κάποιε φορέ μαζί, να πούμε ότι έχει αυτό το υπέροχο χιούμορ που βλέπετε και που έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά τα περιστατικά. Έτσι είναι πραγματικά. Έτσι είναι. Επίσης, εμείς με τον Κρατερό έχουμε. Πώς το λένε, έναν τρόπο. Όχι, όχι. Έχουμε πρόβλημα. έχουμε έναν τρόπο να καταλαβαίνουμε αν οι άνθρωποι έχουν θετική ενέργεια ή όχι. Την κόρη μας. όλα τα παιδάκια. Ναι, εντάξει, εμείς έχουμε την κόρη μας. Η Αέλια, λοιπόν. Κάποιους που τους βλέπει, πηγαίνει και τους συμπαθεί και παίζει μαζί του. Και κάποιους γυρνάει το κεφάλι. Δεν μπορεί, ας πούμε. Υπάρχουν και κάποιοι που έχει βάλει τα κλάματα με τους που τους έχει δει. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι από αυτούς που με την Αέλια κάναν χωριό με τη μία. Λες και ήταν τύπου φιλενάδες για πάντα. Και λέμε, είδες, το παιδί, είδες ένστικτο το παιδάκι. Όλα τα παιδάκια μέχρι να ενηλικιωθούν και βέβαια και τα πιο πριν, έχουν ένα καθαρό ένστικτο. Το θυμάσαι όμως αυτό, ήταν πολύ έντονο. Και θυμάμαι και με ποιον έβαλε τα κλάματα. Κι εγώ. Τώρα να σας πω κάτι, αυτό που κάνετε είναι δίκαιο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σας δίκαιο. Ειδικά σε εσένα, Νανούκα. Γιατί, δεν θα το πω πουθενά, πες το μου τώρα και δεν θα το πω. Σωστά, δεν θα χρειαστεί. Τα λες και φεύγουν μόνο. Όχι, όχι, όχι. Τα vibes είναι αυτά, Κρατερέ. Ευτυχώς είχα τα χέρια μου έτσι και δεν μπορεί να πει κανείς ότι το ρίξα εγώ το μικρόφωνο. Πάμε στην επόμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καλή επιτυχία. Ναι, φιλιά πολλά, καλή μας. Λοιπόν, βρήκα ένα. Ένα περίεργο νέο εδώ πέρα που λέει. Τι? Στο. Αυτό, είναι αυτό που διαβάζετε τώρα εδώ πέρα. Κοροϊδεύαν καθαριστή που κοίταγε χρυσά κοσμήματα και χρήστη του Twitter τον γέμισε δώρα, μέλι, ρύζι και iPhone. Ήταν ένας καθαριστής στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος καθάριζε τον δρόμο και χάζεψε σε μία βιτρίνα ο άνθρωπος. Παίρναγε από μία βιτρίνα αυτή που βλέπετε εδώ πέρα, που έχει χρυσά κοσμήματα κτλ. Και κάθισε ο άνθρωπος και κοίταγε. Από το διάλειμμα του, ξεκουραζόταν κάτι. Και επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο μιλώντας, δεν έγινε αυτό στην Ελλάδα. Άρχισε να γράφουν. Όχι ότι δεν θα μπορούσε. Άνετα. Άρχισε να γράφουν από κάτω διάφορα όχι κολακευτικά σχόλια για αυτόν τον άμυρο άνθρωπο, ο οποίος καθόταν και χάζευε τη βιτρίνα. Και τσαντιστήκανε, κνευριστήκανε κάποιοι χρήστες άλλοι, οι οποίοι ήταν εκείνη την ώρα online. Και αρχίσαν και του στέλναν, βρήκαν τη διεύθυνσή του, βρήκαν τον άνθρωπο που είναι. Και μάλιστα σε αυτό όλο αντέδρασε λέει ο Αμπντουλάχ Αλ Καχτάνι. Ακολουθώ. Και βρήκε τον Αζέρ και τον γέμισε με μέλι, με σακούλες με ρύζι, με κοσμήματα, με χρήματα, με τηλέφωνα. Γιατί θυμώσαν κάποιοι άνθρωποι και ευτυχώς τόσο πολύ με την χιδεότητα και με την προσβλητική διάθεση που είχαν κάποιοι άλλοι χωρίς λόγο. Είναι αυτό που είπαμε. Ευτυχώς υπάρχουν και τα δύο πράγματα. Ναι, όχι, ευτυχώς που έχουν και τα δύο. Μακάρι επιχειρήμα να το ένα. Αν υπάρχει ισορροπία, αντίβαρο. Ναι. Το προφίλ του Αμπντουλάχ ποιο είναι στο Facebook. Να κάνω μια κοινοποίηση, κάτι bullying που τρώω τελευταία, μπας και γίνει δουλίτσα. Γιατί... ναι. Δεν χρειάζεται να πας μακριά. Ξέρεις τι, μπορείς να βγάλεις μια φωτογραφία κοιτώντας την Ανά. Αυτό και να σου πει αν το καημένο. Πρέπει κάτι να κάνω για να το δοκιμάσουμε. Θε να το δοκιμάσουμε. Δεν θα δοκιμάσουμε τίποτα μαζί, Νανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιο θα έχει δίκιο. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να πάμε σε κάτι πιο σημαντικό. Να σα πω, θα πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό. Όμω να σα πω ότι έχει παρελθεί και το 12λεπτό μα. Που εσεί λοιπόν έχετε πάρει τηλέφωνο στο 18338 από την Ελλάδα και στο 25-24-51-50 από την Κύπρο και έχετε πάρει τις κρεμούλες σας, έχετε πάρει την ολοκληρωμένη σειρά, την V1969 και τον ορόμα στον Premium Caviar, αλλά και την V1969 Ιταλία, τη διπλή συσκευασία με τις κρέμες και καλά, πάρα πολύ καλά έχετε κάνει, γιατί έτσι έχετε μπει και στην κλήρωση για τα 3.000 ευρώ για τον ένα τόνο πετρελαίου και για το ένα iPhone 7 Plus. Αυτό θα επαναληφθεί σε πάρα πολύ λίγο, αλλά έχουμε και άλλη προσφορά όμως.
Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό, δεν θα παραμείνουμε μόνο στις κρέμες από σήμερα. Όχι. Θα έχουμε κι άλλες ευκαιρίες. Γιατί χειμώνιασε. Έχει πολύ. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και μετά κι άλλα τώρα. Ναι, αυτό που ακούς. Όχι ακόμα όμως. Όχι ακόμα. Θα σας δώσουμε εμείς το έναυσμα για να πάρετε τηλέφωνο και για το άλλο δώρο, αλλά βεβαίως και για τις κρέμες μας που δίνουν όλα αυτά τα πολύ, πολύ μεγάλα δώρα και τα πάρα πολύ χρήσιμα. Και πάμε τώρα σε ένα διαμάντι. Σε ένα διαμάντι, μια γυναίκα η οποία και μόνο το όνομά της είναι μια ολόκληρη ιστορία. Είναι η Μέρη Καλδάρα, είναι η εγγονή του Απόστολου Καλδάρα, ενός ανθρώπου που έχει σημαδέψει την ελληνική μουσική σκηνή. Μιλάει λοιπόν για τον παππού της. Περιγράφει σκηνές που φαντάζουν έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερα στα μάτια μας, όπως όταν εκείνη ήταν μικρή, έπαιζε με τα παιχνίδια της και εκείνος έγραφε αυτές τις τεράστιες επιτυχίες δίπλα της. Λέει ότι ενώ ήταν πολύ αυστηρός στη δουλειά του, εκείνη τον έκανε ό,τι ήθελε, όπως όλες οι εγγονές τους, παππούδες του. Αλλά αποκαλύπτει και άλλα πράγματα, όπως μια κόντρα του Απόστολου Καλδάρα με τον Τσιτσάνη, που είχε έτσι συζητηθεί πολύ τότε και εκείνη λέει τη δική της πλευρά. Να, αυτό δεν το ξέρω, ας πούμε, εγώ. Αλλά και το πώς ένιωσε. Ναι, κανείς. Και ουσιαστικά και εκείνη ξεκαθαρίζει λίγο. Καταρχάς, δείξε ότι υπάρχουν κόντρες. Τώρα λέμε για κόντρα Μαντόνα, ναι, κάνει Μινόγκα, ναι. Γιατί τώρα η κόντρα Τσιτσάνη Καλδάρα είναι θεϊκό το σκηνικό. Θα υπήρχαν. Και αναφέρεται και στο θάνατο της κόρης του Απόστολου Καλδάρα και πόσο τον σημάδεψε και τον έκανε να οδηγηθεί στην απομόνωση. Αυτά και άλλα πάρα πολλά που έχει πει. Αργά σε βρίσκω μόνη κάθε βράδυ. Ξέχεις τα λόγια. Τα λόγια ξέχεις. Έγραφε παντού, δηλαδή μπορούσα εγώ να παίζω με τα παιχνίδια μου δίπλα και ο Απόστολος ήταν στο γραφείο του με την κιθάρα και έγραφε ή με το πιάνο ανάλογα. Οι μνήμες δηλαδή είναι πιο πολύ οικογενειακές. Ποτέ δεν καταλάβαμε ποιος είναι. Πώς μ' αρέσει το πιωτό, μ' αρέσει και το πίνω να με έρθω. Πώς είναι να είσαι εγγονή του Απόστολου Καλδάρα? Πρώτα απ' όλα, είναι μεγάλη τιμή, χαρά για αυτό που ήταν και σαν άνθρωπος. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, χαίρεσαι όταν ακούς ένα τραγούδι του Απόστολου, ακούς τη φράση συχνά, ζει μέσα από τα τραγούδια του, αλλά τα τραγούδια του δεν σε βάζουν για ύπνο, δεν μαλώνεις μαζί τους, δεν παίρνεις συμβουλές. Ήταν αυστηρός παππούς? Όχι. Ενώ γενικά σαν άνθρωπος, τα συμβόλαιά του με τις δισκογραφικές σε όλα ήταν ένας αυστηρός άνθρωπος, τον έκανα ό,τι ήθελα. Δηλαδή, ό,τι ήθελα. Μπορούσα να τον κατεβάσω από τους Τρακομακεδόνες που έμενε μέσα στη μαύρη νύχτα στην Κυψέλη να με πάρει, γιατί ήθελα να κοιμηθώ με τον παππού και τη γιαγιά. Τέλος δεν έχει ο ουρανός. Ο Απόστολος Καλδάρας έμαθε μουσική γρατζουνώντας μια κιθάρα, ναι, χωρίς να έχει ίχνος γνώσης. Όχι, ήταν αυτοδίδακτος. Μετά έμαθε και τη μουσική, μετά δηλαδή προχώρησε, τελειοποίησε, δηλαδή έμαθε, έγραφε ο Απόστολος νότες, παρτιτούρες και τέτοια. Το τελειοποίησε, αλλά στην αρχή, δηλαδή και τα πρώτα του τραγούδια ήταν αυτοδίδακτος. Εντελώς. Εσύ προσπάθησες ποτέ να ακολουθήσεις τα βήματά του? Εμένα μου ξεκαθαρίσαν 3 χρονών ότι είμαι φάλτσι και άριθμη, οπότε το αφήσαμε εκεί. Ποιος είναι αυτός ο δίσκος που ετοιμάζεται, κύριε Νταλάρα? Ο δίσκος αυτός λέγεται Βυζαντινός. Είναι του κυρίου Καλδάρα και περιέχει 11 τραγούδια, 12 τραγούδια. Έντονα, φυσικά, τη Βίκη Τιμοσχολείου, η οποία έμεινε και δίπλα μας και ήταν οικογενειακή φίλη. Θυμάμαι πάρα πολύ τον Νικολόπουλο, τον Χρήστο, τον Γιώργο τον Ταλάρα, ο οποίος και μάλιστα όταν αρρώστησε ο παππούς, που τον είχαμε πριν αυτές τις μέρες στο σπίτι, γιατί έφευγε, ερχόταν κάθε μέρα και αυτά καμιά φορά πρέπει και να τα λέμε. Θυμάμαι και φυσικά θυμάμαι τον Μιχάλη τον Μενιδιάτη, ο οποίος ήταν κάναμε μαζί το Πετραδάκι, που ήταν ένα στοίχημα του παππού με τη δισκογραφική και έτσι έγινε γνωστός και ο Μιχάλης. Γιατί στοίχημα? Είχε βάλει ο παππού στοίχημα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, με αυτόν που είχε την εταιρεία και έλεγε «Ο τραγουδιστής κάνει το τραγούδι». Και λέει «Πώς το τραγούδι κάνει το τραγουδιστή?» Και του λέει «Ωραία, θα γράψω ένα τραγούδι και θα πάρω ένα άγνωστο παιδί και θα δούμε».
Και πήρε το Μιχάλη το Μανιδιάτη. Και πήρε το Μιχάλη το Μανιδιάτη. Ήταν άγνωστος. Κάναν το Πετραδάκι και έγινε απίστευτη επιτυχία. Πετραδάκι για τα σένα το πτήσα. Της αγάπης το τσαρδάκι. Ιστορίες από την κατοχή θυμάσαι. Όπως δηλαδή είσαι μεγάλη φτώχεια εκείνη την εποχή. Ξέρω όμως μία ιστορία από την περίοδο της Χούντας στην Ελλάδα, όπου ο Απόστολος με τη Λούλα κρύβανε στο διαμέρισμά τους στην Κυψέλη τον από τους νούμερο ένα καταζητούμενους της Χούντας τότε, στο Πατάρι. Και περνούσαν από εκεί τραγουδιστές, παραγωγοί, ό,τι να είναι που δεν ήξερες και τι είναι, και τον είχαν στο Πατάρι. Ήτανε... Ο Απόστολος για τα πιστεύω του και τα θέλω του αγωνιζόταν πάρα πολύ. Νύχτωσε και στο γεντί το σκοτάδι είναι βαθύ. Κι όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ο δεύτερος στίχος επίσης άραγε. Τι περιμένει όλη νύχτα ως το πρωί στο στενό του παραθύρι που φωτίζει το κελί και όχι με κερί που κυκλοφορεί σήμερα. Υπήρχε μια μεγάλη κόντρα μεταξύ του Καλδάρα και του Τσιτσάνη. Αυτή η κόντρα ήταν λόγω των σουξέ. Ήταν και οι δύο πρώτοι στο είδος τους. Ήταν και οι δύο, ας πούμε, κάπως το λέγανε, παιδιά απόρων οικογενειών στο σχολείο. Και οι δύο. Έτσι τελείωσε και ο Τσιτσάνης στο σχολείο, έτσι και ο Καλδάρας. Ήταν και οι δύο μεγάλοι. Ήταν και οι δύο κορυφαίοι, ο καθένας με το χαρακτήρα του. Θεωρώ πως αν υπήρχε μια κόντρα, αφορούσε μόνο αυτούς. Όταν αυτοί δεν ζουν, έχουν φύγει, έχουν αφήσει πίσω το μεγάλο τους έργο. Οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο να μιλήσει, ακόμα και εμείς που μας συγγενείς, είναι περιττό. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Η πιο έντονη μνήμη που έχεις από εκείνον ποια είναι? Έβαζε πάντα ένα ουισκάκι, αυτό έπινε μόνο, γιατί έκανε καλό στην καρδιά. Ένα ουισκάκι μικρό, και καθόταν το απόγευμα και παίζαμε μπιρίμπα και με άφηνε να τον κλέβω. Αυτός ήταν, δηλαδή, εμένα αν με ρωτούσε κανείς τι μου έχει μείνει, μου έχει μείνει η εντυμότητά του πάρα πολύ. Στήχησε πάρα πολύ ο θάνατος της κόρης του. Ουσιαστικά αποσύρθηκε. Ναι. Ήτανε άρρωστη, η θεία μου ήταν άρρωστη 5 χρόνια ουσιαστικά. Δηλαδή 5 χρόνια πήγα στο εξωτερικό, παντού. Τότε αυτή η μορφή λαχαιμίας τότε δεν θεραπευόταν, τώρα θεραπεύεται. Τον φόβησε αυτός ο θάνατος. Ενώ ότι φοβήθηκε ότι έχασε πολλά από τα παιδιά του, από τις αναμνήσεις τους, γιατί όταν δουλεύεις 7 με 7 και το πρωί έχεις στούντιο, γιατί τότε γράφα συνέχεια δίσκους. Δεν ζεις τίποτα. Οπότε αυτό του στήχησε, εκεί έχτισε το σπίτι του Στρακομακεδόνες, απομονώθηκε και έγραψε πια τους δίσκους του, τις δουλειές του. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Πες μας και για την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Τότε η Ευτυχία είχε ντυθεί μπαλαρίνα. Ήταν μεγάλη ηλικία, έτσι. Γενικά, σαν εικόνα, ήταν αστεία αυτή. Είχε ντυθεί μπαλαρίνα, τους είχε πάει στην πολυκατοικία. Είχε διασχίσει όλη τη Φωκίωνος Νέγρη, ντυμένη μπαλαρίνα. Είχε πάει στην πολυκατοικία και τους είχε χτυπήσει το κουδούνι για να βάλουν τα γέλια. Το πέτυχε. Το πέτυχε. Ήταν. Πόσο γλυκό όμως. Ήταν πολύ γλυκό. Ήταν πολύ γλυκό γιατί φαντάζομαι είναι και πολύ δύσκολο να περάσει τη Φωκίωνος ντυμένη μπαλαρίνα, έτσι. Στα Αποστόλη το κουτουκί, βρήκα κι άκουσα μπουζουκί. Εσύ λοιπόν, παρόλο που ανατράφηκες και μεγάλωσες μέσα σε μια οικογένεια με μουσική, με στίχους, με όλα αυτά, πήρες δικό σου δρόμο. Έχω μια εταιρεία συναυλίων, εταιρεία παραγωγής και προβολής. Συνεργάζομαι με τον Παναγιώτο Μάργαρη. Το σύζυγό σου. Ναι. Και κορυφαίο Έλληνα κιθαρίστα πάνω απ' όλα. Κάνουμε συναυλίες και ξεκινάμε τις Κυριακές από 27 Νοεμβρίου μέχρι 18 Δεκεμβρίου στον Ιαννό, το καινούριο του project, με εκλεκτούς καλεσμένους. Την πρώτη Κυριακή στις 27 θα είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης, τη δεύτερη Κυριακή θα είναι ο Λαβρέτης ο Μαχαιρίτσας, η Ευανθία Ρεμπούτσκα και θα κλείσουμε με τον κύριο Χρήστο Λεοντή. Εβίβα ρεμπέτες, εβίβα παιδιά, με
Ρεμπέκτη και τούτη βραδιά. Μπράβο, Αριστεία. Και μπράβο για αυτήν την υπέροχη συνέντευξη βεβαίως και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που μάθαμε για μια πολύ μεγάλη μορφή του ελληνικού τραγουδιού. Τι ωραία πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που μου έχει μείνει εμένα τουλάχιστον και από ό,τι προτελάβει και σε εσάς είναι η επιμονή του Αποστόλου Καλδάρα ότι δεν κάνει ο τραγουδιστής. Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Το τραγούδι κάνει ο τραγουδιστής. Και τι στοίχημα έβαλε και τι πέτυχε με αυτό το στοίχημα. Όμως δηλαδή, γιατί σε έκανε εντύπωση, όπως όλος να σου πω. Έκανε αυτό, έφτιαχνε τραγούδια, δηλαδή τη δουλειά του υπερασπιζόταν επί της ουσίας. Ναι, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που λες ότι μπορεί να πει ένα τραγούδι, για παράδειγμα, ο Στράτος Διονυσίου να έλεγε, το οποίο ήταν μέτριο τραγούδι, δηλαδή το έβρος φωνής του ή η Μαρινέλα, ας πούμε, πώς, η Μαρινέλα το έχει πει και η ίδια, ότι, που την μελέτησαν και προηγουμένως, ότι έχει πει αρκετά μέτρια τραγούδια στην καριέρα της, τα οποία όμως επειδή τα είπε η Μαρινέλα, έμειναν κλασικά. Όχι, εντάξει, αυτό έδειχνε την άποψή του και πώς την υπερασπίστηκε. Έτσι. Και την πίστη στη μουσική τη δικιά του. Επειδή ήξερε πάρα πολύ καλά τι έγραφε. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο το τραγουδάμε και σήμερα και το νιώθουμε και το πιστεύουμε και σήμερα. Αρχικά έκανε πασίγνωστο τον Μιχάλη Μενιδιάτη, που έμεινε και αυτό στην ιστορία. Και εντάξει, παιδιά, τι να πούμε. Εμένα μου έκανε εντύπωση πολύ και από το. Οι εικόνες από το αρχείο που ήταν ο Γιώργος Νταλάρας. Παιδί. Τρελό. Παιδί. Και ήταν δίπλα του ο Απόστολος Καλδάρας και, αισθάνθηκα ότι ήταν φοβισμένος λίγο με την κιθάρα του που μπήκε με. Λέει είναι 11, ναι, τραγούδι. 12. Αχ, λες Παναγιά μου. Ήταν. Μπροστά στο δάσκαλο, ε. Τι ωραίο. Και αυτό που είπε και η εγγονή του, που είναι σωστό και καλά έκανε και το είπε. Που είναι σωστό να τα λέμε μερικές φορές. Ότι ήταν αρρώστησε λοιπόν ο παππούς της. Ο Γιώργος Νταλάρας ήταν κάθε μέρα εκεί. Ο σεβασμός σε αυτόν τον τρόπο τη δουλειά που μπαίνει, όντας νέος απέναντι στους παλαιότερους, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ωραία, αλλά επειδή δεν το κάνουν όλοι. Νομίζω ότι είναι όχι, με αυτό που θέλω να πω ότι βλέπεις πλέον νέα παιδιά τα οποία βγαίνουν με ύφος 800 καρδιναλίων και με κανένα σεβασμό. Δεν φταίνε μόνο κανένα αυτά. Σεβασμό. Δεν φταίνε μόνο αυτά όμως. Και όταν φτάσουν κάπου, ξεχνάνε από που ξεκίνησαν, ποια ανθρωπότητα. Δεν φταίνε μόνο αυτά, γιατί μην ξεχνάτε ότι στη σχέση τουλάχιστον. Σε όλες τις σχέσεις, εγώ πιστεύω ότι ισχύει αυτό, αλλά ειδικά και πόσο μάλλον στη σχέση δάσκαλο-μαθητή, αν το πούμε έτσι, την ευθύνη, την αρχική, δεν την έχει ο μαθητής. Την έχει ο δάσκαλος. Γιατί αυτός ορίζει την ποιότητα της σχέσης και αυτός φτιάχνει το πλαίσιο που θα κινηθεί όλη και θα αναπτυχθεί. Με υγεία ή όχι αυτή η σχέση. Πολύ ωραία. Αλλά και μετά έρχεται και στον άλλον άνθρωπο. Βεβαίως. Δηλαδή αυτό όταν το ακούσαμε, είπαμε μπράβο και που το είπε η κυρία Καλδάρα και μπράβο και στο Γιώργο Νταλάρα που το έκανε. Γι' αυτό να θυμάστε κι εσείς κάποτε ότι σε αυτή την εκπομπή υπήρξε μια εκπομπή μέσα στην εκπομπή που ήταν θεμέλιος λίθος του να γίνει αυτή η εκπομπή ο θρύλος που θα αποδειχθεί στα επόμενα χρόνια. Βεβαίως. Μην μου δείχνει πλάνο, πάνω θυμαστό. Βεβαίως ότι μέχρι να ετοιμαστεί ο κύριος Μελιόγλου, θέλετε να σας πω. Όχι, δεν θα σας το πω τώρα. Όπως υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στοιχομηθεία, παύλα, διαμάχη, παύλα, λίγο τζατζάρισμα, θα έλεγε κανείς, μεταξύ του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης και του Περιφερειάρχη της Μακεδονίας. Βέβαια, μου λέει μετά αυτό. Θα το πούμε μετά. Πάμε να δούμε την εκπομπή θρύλο που βοήθησε την άλλη εκπομπή θρύλο και γίνει ένα θρύλο ό,τι να είναι. Ας χειροκροτήσουμε. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είσαι ένας. Ναι, ναι, υποκλειδείτε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι υποκλείδονται στην εκπομπή αυτή. Λοιπόν. Είδαμε και τον κύριο Μπουτάρη, γιατί. Υποκλήθηκε και ο κύριος Μπουτάρης. Στην αγκαλιά του. Ναι, ναι, δεν το ήξερε. Θα σας πω και ένα αγαπημένο μου πιάτο, καθότι είμαι και γευσηγνώστης. Η σαλάτα του Κέσαρος, η Caesar's salad. Από πού πιστεύετε ότι κατάγεται? Επειδή μιλάμε για Κέσσαρα, πού είναι το λογικό.